Καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, Δευτεριάτικα, να βάλουμε λοιπόν την εβδομάδα μπροστά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ παρεούλα για μια ώρα. Πάνω Ξανθόπουλος, Κώστας Τσιρονής και ο Δημητράκης εδώ μαζί μας σήμερα παρεούλα. Έτσι θα τη βγάλουμε. Ότι αυτό βέβαια αθλητικά δεν είχαμε και πολλά. Έτσι δεν είχαμε πρωταθλήματα, δεν είχαμε τίποτα. Είχαμε όμως την εθνική. Είχαμε την εθνική, παιδιά. Ανασάνατε, έτσι. Το λέω βέβαια για τους ποδοσφαιριστές. Αλλά βέβαια μαζί με τους ποδοσφαιριστές ανασάναμε κι εμείς. Ανασάναμε. Επιτέλους, παιδιά, τελείωσε. Τελείωσε αυτό το, να πούμε, γάγκρινα ήταν. Γιατί, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές λέγανε πότε να τελειώσει, πότε να σφυρίξει ο διαιτητής, να τελειώσει αυτός ο θεσμός. Να τελειώσει. Και βέβαια δεν καταφέραμε τίποτα, έτσι. Δεν καταφέραμε τίποτα. Απλά διαφθαρθήκαμε, φτάσαμε στον πάτο που παρακάτω, παιδιά, δεν έχει να πάει. Δεν έχει. Παρόλο την νίκη την οποία κάναμε. Ούτε καταφέραμε να περάσουμε μπροστά από τα Φερόε. Ούτε που καταφέραμε. Τα Φερόε με τους 6 βαθμούς που έχουν από την Ελλάδα, με τους 6 βαθμούς, ακόμα είναι μπροστά μας. Γιατί βέβαια έχει τις νίκες που έχει απέναντι από την Ελλάδα. Τώρα, εντάξει, τελειώσαμε, έτσι, ανασάναμε. Και βέβαια χθες είδαμε όμως μια διαφορετική, έτσι, εθνική. Δεν μπορούμε να πούμε. Έτσι, ήταν μια διαφορετική εθνική, είχε τσαμπουκά. Δεν τα παράτησε, δεν έριχνε λοιπόν λευκό σεντόνι, λευκή πετσέτα όπως λέτε εσείς λοιπόν, λευκή πετσέτα σε κάθε αποτέλεσμα, σε κάθε γκολ το οποίο δεχότανε. Και βέβαια είδαμε τα παιδιά να παλεύουν, νέα παιδιά να τρέχουν και να παίζουν ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν λοιπόν. Βέβαια εντάξει δεν μπορούμε να πούμε ότι εντάξει το χαρήκαμε και τα λοιπά, έσβησε όλη αυτή την εικόνα, την άσχημη εικόνα την οποία έδειξε η Εθνική στα προηγούμενα παιχνίδια, αυτό το παιχνίδι, εντάξει ήταν κάτι το διαφορετικό. Ήταν, ίσως του παίξαν τα παιδιά πιο ελεύθερα γιατί δεν είχαν το άγχος ας πούμε της πρόκρισης του παιχνιδιού, το παίξαν πιο ελεύθερα αλλά έδειξαν ότι πραγματικά έχουν τσαμπουκά. Και να σας πω κάτι, μην κατσουφιάζετε. Αυτή την εθνική θα φάμε από εδώ και πέρα. Τέλος ο Δωμάζος, τέλος ο Κούδας, τέλος λοιπόν ο Χατζηπαναγής, τέλος ο Σιδέρης, δεν υπάρχουν αυτοί. Πάνε αυτοί, τελειώσαν πάπαλα. Δεν παράγει πλέον η Ελλάδα, παιδιά. Δεν παράγει ποδοσφαιριστάς. Με το ζόρι, άντε να βγει ένας-δύο λοιπόν στα 2-3-4 χρόνια. Δεν παράγει πλέον η Ελλάδα. Με τις φουρτούνες που έρχονται, μάλλον με τις. Με τα καΐκια που έρχονται οι ξένοι ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα, με τα καΐκια ή με τις γαΐτες που έρχονται, έτσι, δεν μπορεί να. Κάθε ομάδα βλέπετε έχει 12 ξένους μέσα. Άλλοι έχει 10, άλλοι έχει 12, άλλους 15. Στο ρόστερ όλο των ομάδων είναι 18 οι παίκτες οι ξένοι. Πώς να βγάλεις Έλληνες ποδοσφαιριστές, πέστε μου, πώς να βγάλεις. Α, πού να βγάλει. Και αν βγαίνει κανένας, βγαίνει λοιπόν έτσι με τον τζαμπουκά του, έτσι με τη θέλησή του, αλλά και με τον. Με τον σπρόξιμο το οποίο μπορεί να δώσει μια ομάδα στον ποδοσφαιριστή. Αλλιώς δεν βγαίνουν παιδιά. Τελειώσαν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω, μην κατσουφιάζετε. Αυτή την εθνική θα φάμε από εδώ και πέρα. Θα έχουμε από εδώ και πέρα. Και βέβαια θα πω και κάτι ότι θα πρέπει τώρα η ΕΠΟ, τώρα αμέσως δηλαδή, πώς να ήταν τρόπος από χθες, να βρει λοιπόν καινούριο προπονητή. Ένα προπονητή ο οποίος, ακούστε τώρα, θα υπάρχει αλληλοκατανόηση από τους ποδοσφαιριστές. Θα υπάρχει λοιπόν ότι, όχι αυτό που λέει ο ποδοσφαιριστής ότι πρέπει να τον φοβόμαστε, όχι. Αλληλοκατανόηση, παιδιά. Να καταλαβαίνει ο προπονητής τους ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιριστές να καταλαβαίνουν τον προπονητή, όχι να τον φοβόνται. Όχι να είναι λοιπόν ο μπαμπούλας μες στην ομάδα. Αν και ο Έλληνας το έχει αυτό στο πετσί του, έτσι. Θέλει τον μπαμπούλα του. Είδες όπως λέμε, θέλει τον Γερμανό του, θέλει τον μπαμπούλα του. Αλλά είναι κρίμα πραγματικά στο ποδόσφαιρο να υπάρχει ένας μπαμπούλας. Είναι κρίμα. Αλληλοκατανόηση, ομαδικότητα, να δείξει λοιπόν ο νέος προπονητής και να φτιάξει το σύνολο. Με αυτά τα παιδιά τα οποία είδαμε χθες, με το τρέξιμο, λοιπόν, με τη θέληση την οποία έχουν, μπορεί ένας καλός προπονητής, ένας σοβαρός προπονητής, σοβαρός τύπου Ρεχάγκελ, τύπου Σάντους κτλ., μπορεί να φτιάξει το σύνολο. Και όχι να τον φοβούνται. Όχι να τον φοβούνται. Αλληλοκατανόηση. Και πρέπει η ΕΠΟ να τρέξει όσο μπορεί περισσότερο την πρόσληψη νέου τεχνικού. Δεν ξέρω αν είναι ξένος, αν είναι Έλληνας κτλ., αλλά καλύτερα να είναι ξένος, παιδιά. Έλληνας δεν. Τώρα εντάξει, τώρα από εδώ και από εκεί. Έχεις λοιπόν τον ένα τον παλέμαχο να βάζεις πουτιές, έχεις τον άλλο τον παλέμαχο να κάνει λοιπόν να κάνει τα δικά του. Έχεις λοιπόν το. Είναι αλλιώς ο Έλληνας.
Είναι αλλιώς ο Έλληνας, έχει αλλιώς το ελληνικό νου στο μυαλό του, έτσι, άστο τον Έλληνα. Πάρε λοιπόν ένα καλό ξένο, πλήρωσε κάτι παραπάνω, να μπορέσει λοιπόν να σου φτιάσει σύνολο. Να μπορέσει αυτά τα παιδιά, τα νέα, να τα φτιάσει σύνολο. Αυτό είναι. Τίποτε άλλο. Και θα πρέπει οπωσδήποτε αυτή η δουλειά να τρέξει. Μην το αφήσουμε, α, τώρα τελείωσε αυτός ο θεσμός, πότε αρχίζει ο άλλος, έχουμε καιρό να μην πληρώνουμε μήνες και τα λοιπά. Α, όχι, δεν είναι έτσι. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να βάλουν, να προγραμματίσουν τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό με την εθνική. Βέβαια, έτσι, δεν παραβλέπουμε ότι δεν πήγε καλά η εθνική, ήταν παιχνίδια τα οποία πραγματικά μας έβγαλαν έξω από τα ρούχα μας, αυτοί σχεδόν οι περισσότεροι παίχτες ήταν και στα υπόλοιπα παιχνίδια και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς λοιπόν αυτή η διαφορά παιχνίδι με παιχνίδι, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά σημασία έχει ότι είδαμε μια αλλαγμένη. Εντάξει, τώρα τελειώσαμε, το αφήσουμε, λοιπόν τα κεφάλια μέσα. Επιτέλους να δούμε ποδόσφαιρο, επιτέλους, τώρα τελείωσαν, δεν έχουμε τώρα άλλα ρεπό, δεν υπάρχουν τώρα, τελείωσε τώρα. Τώρα θα περιμένουμε 28 Οκτωβρίου πότε πέφτει, κατά τέτοιο, Χριστούγεννα να κάνετε ρεπό. Τέλος λοιπόν, επιτέλους δηλαδή, επιτέλους, για μια εθνική την οποία παραπέει, η οποία τερμάτισε στην τελευταία θέση και με, να πω και με άμυνα σουρωτήρι, λοιπόν, καθόμαστε και βλέπαμε όλοι, κάθονταν όλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Είδατε έτσι, φανταστείτε ρε παιδιά, πέρασε η Αλβανία στα τελικά, και εμείς η μεγάλη Ελλάδα με τα κύπελα μείναμε απ' έξω. Στα κάτεργα εμείς, απ' έξω η μεγάλη Ελλάδα, πέρασαν οι Αλβανοί και έγινε, ο χαμός έγινε. Μέχρι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος να υποδεχτούν ήρωες, λέει. Ήρωες, τους έχουν σαν ήρωες. Θα τους βάλουν, λέει, φωτογραφίες στα σχολεία. Ακούστε, παιδιά, θα τους βάλουν φωτογραφίες στα σχολεία. Ήρωες, λέει. Πρώτη φορά στην ιστορία περνάει η Αλβανία. Αλλά, ακάτσε τώρα, έτσι. Περάει η Αλβανία, αλλά πριν 10 λεπτά κυκλοφόρησε όμως αυτό. Κυκλοφόρησε, ακούστε τώρα. Επίσημα από ΜΜΕ, σοβαρά και τα λοιπά, ότι το παιχνίδι με τους Αρμένιους ήταν βαβά. Το ξαναλέω. Και ξέρετε γιατί. Ακούστε τώρα, επίσημα τα λέει. 4 παίχτες λοιπόν της Αρμενίας αρπάξανε, λέει, 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα. Ο τερματοφύλακας, το νούμερο 2, εδώ δίνει και στοιχεία, το νούμερο 5 και το νούμερο 14. Αρπάξανε 500 χιλιάρικα για να καθίσουν να χάσουν, λέει, την Αλβανία. Αυτά τώρα, εντάξει, εμείς δεν το λέμε από ζήλια, προς Θεού, έτσι, δεν το λέμε από ζήλια, τι δεν παράσαμε εμείς. Εμείς θέλαμε και τα πάθαμε. Ό,τι σπήραμε θερήσαμε εμείς. Αλλά το λέμε, τώρα δεν το λέμε εμείς. Ξένα ΜΜΕ. Και όχι μόνο αυτό. Μας παροτρέπουν, λέει, βάζουν τον κόσμο, δηλαδή βάζουν τους μεγάλους να κοιτάξουν γιατί έπεσε ξαφνικά ο Άσος στα μεγάλα, στοιχηματικά γραφεία και του Λονδίνου και του Χονγκ Κονγκ, ακούστε, του Βερολίνου και της Γαλλίας. Εκεί που ήταν, να σας πω λαϊκά, ο Άσος έδωνε λοιπόν, έδωνε 4 απόδοση, ξαφνικά έπεσε και πήγε στο 1-20. Γιατί καταλάβανε ότι κάτι γίνεται εκεί. Βάζει λοιπόν το νερό στα βλάκι, αυτές οι εφημερίδες βάζουν το νερό στα βλάκι να δουν λοιπόν οι υπεύθυνοι τι έγινε εδώ μέσα. Και βέβαια μιλάει με στοιχεία. 500 χιλιάρικα, νούμερο 1, τερματοφύλακας, νούμερο, συγγνώμη, 2, νούμερο 5, νούμερο 14. Τα λέει, 500 χιλιάρικα αρπάξε. Εντάξει, έτσι δεν με το νομίζετε. Και πάμε στα δικά μας τώρα να δούμε, έτσι, ας τους αφήσουμε τους Αλβανούς τώρα να βγάλουν πέρα. Αν τυχόν και δεν είναι τίποτα, έτσι, ραδιοαρβίλα και αυτό, αλλά εντάξει, πάντως για να γραφτεί και με νούμερα και μετά, λοιπόν, δεν είναι, μπορεί τώρα, έτσι, στα καλά καθούμενα. Βγήκε λοιπόν από άλλο κράτος, ούτε ΜΜΕ της Αρμενίας, ούτε ΜΜΕ της Αλβανίας, από άλλα κράτη. Λοιπόν, βγήκε, θα το ακούσετε, θα το διαβάσετε σιγά σιγά. Από εκεί και πέρα, τι θα κάνει η FIFA τώρα από αυτά τα πράγματα, ακούσματα, θέλετε να είναι ακούσματα, θέλετε να είναι διαδόσεις, θέλετε να είναι ζήλιες, τέλος πάντων. Εμείς βέβαια, παιδιά, όπως είπαμε, τερματίσαμε έκτη,
με 7 γκολ. Ευτυχώς που ήταν αυτά τα 4 χθες. Αλλιώς θα είχαμε και τη χειρότερη επίθεση. Τη χειρότερη επίθεση. Ευτυχώς που ήταν αυτά τα 4 χθες και ανεβήκαμε 4 επίθεση, 14. Λοιπόν, τη χειρότερη άμυνα του ομίλου. Και όχι μόνο αυτό, δεν έχει δεχτεί ποτέ το ελληνικό συγκρότημα σε όλα τα πούμε στην ιστορία του 14 γκολ, παιδιά. 14 γκολ σε όμιλο. Δεν τα έχει δεχτεί ποτέ. Ρεκόρ σπάσαμε φέτος. Σουρωτήρι, κεφαλοτήρι λοιπόν. Με τρύπες, τρούπες όπως λέγει εδώ η άμυνα της Ελλάδος. 14 γκολ. Ακόμα περάσαμε και τα νησιά Φερόε. 14 γκολ. Και φτάσαμε στην τελευταία θέση και λέμε bye bye λοιπόν θεσμός και θα δούμε όπως λέει ο Κατσουράνης, θα τα πούμε λέει ο Κατσουράνης, θα τα πούμε λέει στο παγκόσμιο κύπελλο της Ρωσίας. Τι να πούμε ρε Κατσουράνη τότε, σε ποιον το λες δηλαδή, σε ποιον, το λες τώρα στην Ιρλανδία, το λες στην Φιλανδία, το λες στους Ούγγρους, πώς σε ποιον το λες, θα τα πούμε στο παγκόσμιο, τι έχεις εσύ τώρα, αδικήθηκες, αδικήθηκες, αυτή είναι η ελληνική ομάδα, αυτή λοιπόν, εκεί ήσουν και τα βλέπεις. Τέλος πάντων, τελείωσε ο όμιλος, 21 βαθμούς έχει, τερμάτισε μάλλον η Βόρειος Ιρλανδία, η Ρουμανία με 20, 16 η Ουγγαρία, 12 η Φιλανδία, 6 τα Φερόε και 6 βέβαια η Εθνική Ελλάδος. Και βέβαια να σας πω και τα χθεσινά αποτελέσματα, τα Φερόε χάσανε από τη Ρουμανία με 0-3, τι Έλληνες είναι οι Ρουμάνοι, τι Έλληνες είναι. Να πηγαίνουν να χάνουν λοιπόν και να πανηγυρίζουν οι ψαράδες, ο Φούρναρης, να πανηγυρίζει ο Φούρναρης, να πανηγυρίζει ο δάσκαλος, ο Ψάλτης, από τα νησιά Φερόε, ο Ψάλτης, να πανηγυρίζει, λοιπόν, ότι πέρασε, κέρδισαν την Εθνική Ελλάδος. Και βέβαια η Φιλανδία με τη Βόρεια Ιρλανδία στο 1-1. Αυτά τώρα, έτσι, αυτά είναι, εδώ τελειώσαμε. Τελειώσαμε και να πούμε λοιπόν στο φίλο μας τον Κατσουράνη, ναι, να δούμε τι θα πούμε βέβαια στο παγκόσμιο κύπελλο της Ρωσίας, Κατσουράνη μου. Τέλος πάντων, βγήκε και ο Γκυρτζίκης, παιδιά, δεν σας το είπα. Αυτός, παιδιά, ακούστε. Κοίτα, δείτε. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Μπορείτε να βάλετε σε ένα υπουργείο, όπως είναι αυτό του αθλητισμού, να βάλεις λοιπόν ένα φούρναρι. Μπορείς εσύ που έχεις ένα μαγαζί, παραδείγματος χάρη, εστιατόριο, να πάρεις ένα τσαγκάρι να σου μαγειρεύει. Δεν έχω τίποτα με τα επαγγέλματα. Μπορείς. Όχι. Τι να πιάσω τσαγκάρι στο μαγειρίο. Έτσι είναι και ο Γκυρτζίκης, ρε παιδιά. Τον βάλανε εκεί, δεν ήξερε που πάνε τα τέσσερα που μπάλα. Και τον βάλανε τώρα να διοικεί την ΕΠΟ του Γκυρτζίκη. Και βγήκε χθες, έκανε βαρισίματη δήλωση. Ακούστε τώρα, θα προσέξετε κάτι. Σίγουρα λέει, έκλεισε μια μαύρη σελίδα για την εθνική μας και δυστυχώς δεν θα είμαστε παρόντες στο Μουντιάλ της Γαλλίας. Ποιο Μουντιάλ ρε αδερφέ, ποιο Μουντιάλ, δεν ξέρει ο άνθρωπος ποιο είναι το Μουντιάλ, δεν ξέρει ποιο, τι να πω τώρα. Και συνεχίζει, εκφράζω τη θλίψη μου λέει για τον αποκλεισμό μας από αυτό το Μουντιάλ. Να τα ακούσουμε από τον ίδιο. Μα τι να πούμε τώρα. Πάμε να τα ακούσουμε. Έχουμε δίπλα μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω από αυτά που μας είπατε πριν από ένα μήνα. Ότι με την Ουγγαρία θα έχουμε προπονητή. Τελικά τι έγινε με τον Μπεν Σούστερ και δεν ολοκληρώθηκε η συμφωνία. Σίγουρα έχει κλείσει μία μαύρη σελίδα που ομολογουμένως ήταν μαύρη για την εθνική μας και δεν θα είμαστε παρόντες στο Μουντιάλ της Γαλλίας. Με τον κύριο Σούστερ έγινε συμφωνία την προηγούμενη βραδιά και δυστυχώς ο μάνατζερ του κυρίου Σούστερ ανέρεσε τη συμφωνία και μας είπε ότι ναι, τώρα συμφωνούμε. Και του λέω δεν ισχύουν αυτά, ισχύουν κάτι άλλο. Την άλλη μέρα το μετάνιωσε και μου έστειλε email, ναι, τώρα συμφωνούμε. Και του λέω ότι ξέρετε, τώρα δεν συμφωνούμε. Και μας είπε ότι μην όμως καταλαβαίνετε, ισχύουν κάτι άλλο. Και του λέω ότι μπορούμε να επανέλθουμε και όπως καταλαβαίνετε, ναι, εγώ το επιθυμώ. Όπως τα είπαμε, τώρα συμφωνούμε. Και έτσι τέλειωσε το θέμα. Εγώ λοιπόν συνέχισα να έχω επαφές με προπονητές. Στα μέτρα που μπορούμε να έχουμε και όπως καταλαβαίνετε, η οικονομία της χώρας, στην οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε όλοι γενικά και η Ομοσπονδία ασφαλώς, μην όμως δένετε τα λόγια που λέω κάποιες φορές, τα οποία δεν μπορώ εγώ να προδικάσω αυτό που λέω, διότι ναι, εγώ το επιθυμώ και μετά σου βγαίνει κάτι άλλο.
Καθημερινά αντιμετωπίζουμε εκατοντάδες περιστατικά από ατυχήματα σε κρίσταλα αυτοκινήτων. Όσοι το έψαξαν, ήρθαν σε εμάς. Στην Glass Drive είμαστε κορυφαίοι στην επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων αυτοκινήτου. Πιστοποιούμε τη γνησιότητα των κρυστάλλων μας και προσφέρουμε εγγύηση εργασίας εφόρου ζωής. Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρίσταλα αυτοκινήτων. Υποδήματα Ζάγκας. Ποιότητα κατασκευής. Σε ανδρικά, γυναικεία, εφηβικά παπούτσια. Στη ΣΤΟΑ Παπαγιάννη 5 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 55 09 90. Υποδήματα Ζάγκας. Οικονομία στη τσέπη σας και άνεση στα πόδια σας. Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μία δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410-57539. Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Από το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες γραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι. Επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι στο Αγρίνιο. Παπαστράτου 50. Και βέβαια ακούσατε λίγο έτσι τι μας είπε ο φίλος μας ο Γκυρτζίκης. Καταλάβατε, δεν κατάλαβε κανένας. Εντάξει, αυτά ήταν λοιπόν. Αλλά να σου πω κάτι τώρα. Ακούστε. Το έκανα σχόλιο χθες το βράδυ στην ΕΡΤ. Ναι. Τι είπε αυτός για το Μουντιάλ. Για το Μουντιάλ, μπέρδεψε. Αφού δεν ξέρω από άνθρωπος που μπάλα. Απλά τον βάλανε εκεί. Τώρα ακούστε τώρα να σα πω και κάτι, παιδιά. Ακούστε τώρα. Γιατί είναι, όχι έχουμε αποβλακωθεί εμείς οι Έλληνες. Δηλαδή, σώνει και καλά να μας κυβερνάνε, παιδιά να μας κυβερνάνε. Τι να πω, όχι, να μην το λέμε αυτό πάλι και ξέρετε, έχει καταντήσει τη λέξη λαμόγια. Να μας κυβερνάνε οι ανίδιοι. Να μας κυβερνάνε αυτοί που βάζουν όχι το χέρι μες στο μέλι, αυτοί που βάζουν, που μπαίνουν όλοι μες στο μέλι. Ακούστε τώρα, σήμερα, αφήσουμε τι είπε ο Κυρτζίκης. Εντάξει, τα είπε αυτά για την εθνική, ανίδιος είναι ο άνθρωπος, δεν ξέρει τι του γίνεται. Έτσι, λοιπόν, ακούστε σήμερα. Λίγο πολύ ο Κυρτζίκης. Εάν σήμερα
δικαζότανε, σήμερα πήγε και απολογήθηκε, παιδιά. Σήμερα πήγε και απολογήθηκε. Γιατί ξέρετε, ήταν μέσα σε αυτή την υπόθεση των 17 ατόμων που χάθηκαν τα 29 εκατομμύρια για την κάρτα υγείας. Ο Γκυρτζίκης, όταν υπογράφτηκε, ακούστε τώρα, όταν υπογράφτηκε αυτή η σύμβαση, ήταν ταμείας. Μην μου πείτε τώρα, μην μου πείτε, κυριότερη θέση. Ήταν ο ταμείας της ΕΠΟ, παιδιά. Ο ταμείας της ΕΠΟ, όταν έβαλα την τσίφρα μας, να το πω έτσι, λοιπόν, για αυτή την υπόθεση της κάρτας υγείας. Και χαθήκανε 29 εκατομμύρια. Πώς χαθήκαν αυτά τα πράγματα. Και πήγε σήμερα, λοιπόν, ακούστε τώρα, πήγε απολογούμενος σήμερα ο Γκυρτζίκης και ο εισαγγελέας, λοιπόν, τον έβγαλε ασπροπρόσωπο, τον έβγαλε Θεό. Όπως έβγαλε και το Σαρί, άλλο παιδί εκείνο, άλλο, τον πρόεδρο της Β' Εθνικής Κατηγορίας, άλλο παιδί, τους έβγαλε όλους λάδι, μέχρι τώρα από τους 17 ή 14 έχουν αθωωθεί. Ποιος τα πήρε αυτά τα 29 εκατομμύρια ρε παιδιά, τα έβαγαν τα ποντίκια, να τα έβαγαν τα ποντίκια, τα έβαλαν σύντημα τα υπόγεια και πήγανε εκεί αρουραίοι, τα τρώγανε, χαθήκανε, αθώος, γιατί ξέρετε γιατί, πολλοί σήμερα λέγανε ότι εάν τυχόν και πάμε στους περιοριστικούς όρους του Σαρή, είναι σαν να δικάζεται. Θα έπρεπε, του Γκυρτζίκης, θα έπρεπε να παραιτηθεί σήμερα. Και πολλοί περίμεναν στην ΕΠΟ, λοιπόν, να τον φάει αυτόν τον περιοριστικό όρο και να μείνει λοιπόν εκτός ΕΠΟ. Αλλά δυστυχώς, παιδιά, ο Γκυρτζίκης βγήκε λάδι. Βγήκε ο Σαρής λάδι. Και χαθήκανε 29 εκατομμύρια και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Κανείς δεν ενδιαφέρεται τίποτα. Δεν λέει τίποτα, δεν λέει κουβέντα. Αθωώνονται μέρα με τη μέρα. Στο τέλος, σας είπα και την άλλη φορά, ο Ντελιβεράς θα την πληρώσει. Αυτός που έκανε το μοίρασμα, ο Ντελιβεράς θα την πληρώσει. Να το ξέρετε αυτό. Ο τελευταίος. Όλοι αυτοί αθωωθήκανε και θα δείτε, όποιος μένει στο τέλος, αυτός θα την πληρώσει. Μπορεί τώρα ολόκληρο συμβούλιο, το οποίο ήταν τότε Γκυρτζίκης, Σαρής, ο πρόεδρος της Β' Εθνικής Κατηγορίας και άλλοι εκεί μέσα που έπαρε τρεχάμενοι, υπόγραψαν αυτή τη σύμβαση. Πήραν τα 29 εκατομμύρια και εξαφανίστηκαν. Κάρτα υγείας δεν υπάρχει. Πάνε τα 29 εκατομμύρια. Πού πήγαν αυτά τα 29 εκατομμύρια, ξέρετε εσείς τίποτα. Είδατε τίποτα, περνάει, πετάει κανένα αεροπλάνο λεφτά, τίποτα. Μήπως είναι παιδί, τα είχαν φορτωμένα. Σε κανένα σινούκ και του σφίγανε τίποτα στον δρόμο. Αθώος λοιπόν. Και βέβαια. Σκυθροπήσανε λιγάκι ορισμένοι που θέλανε λοιπόν τον Γκυρτζίκη εκτός ΕΠΟ. Την πατήσανε. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Εδώ... Τι να πούμε. Καλά λέει και καλά λέει και Σομφό. Τι να πούμε. Τι να τα πούμε ρε παιδιά. Τι να πούμε. Πέστε μου. Αλλά μας αρέσει εμάς. Το τρώει το έχουμε στο πιτσί μας. Μας αρέσει. Μας αρέσει. Τι να πούμε. Είμαστε λίγο μαζόχες. Μας αρέσουν να μας διοικούν τέτοιοι άνθρωποι. Μας αρέσει. Τρώνε αυτοί τα 29, πετάνε και δύο λοιπόν εκατομμυριάκια να φάνε λοιπόν και οι αυλικοί, μωρέ. Οι αυλικοί εκεί και όλα καλά πάνε. Ψάχνουμε εμείς τώρα να βρούμε. Καλά, αυτός ο εισαγγελέας, να σας πω κάτι. Αυτός ο εισαγγελέας δεν πήγε να πήρε παιδιά, εντάξει, αθώος ο ένας, αθώος ο άλλος, αθώος ο ένας. Εντάξει, πού πήγαν όμως αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά. Για πέστε με εμένα, τι είναι 29.000, τι είναι 2.900, τι είναι αυτά. Είναι 29 εκατομμύρια. 29 εκατομμύρια. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Δεν αναρωτήθηκε λοιπόν να πει, ρε παιδιά μου, εντάξει, εγώ τους αθωώνω λοιπόν, γιατί εντάξει είναι. Αλλά εδώ τι γίνεται όμως. Δεν αναρωτήθηκε κανένας. Για το χρήμα δεν αναρωτήθηκε κανένας. Μόνο να βγουν λάδι, να βγουν λάδι αυτοί που πρέπει να βγουν. Τι να πούμε. Θα δείτε ότι στο τέλος δεν θα περάσει έτσι στον τούκο και θα γίνει τίποτα με αυτά. Θα το ρίξουμε στην κακιά υπογραφή. Στην κακιά υπογραφή, μωρέ, έγινε ένα λάθος, μωρέ. Εδώ πήραμε υποβρύχια που κάνουν κολοτούμπες. Εντάξει, τώρα 29 εκατομμύρια, εντάξει, χαθήκανε. Τα έφαγε εκείνη η εταιρεία, θα πούνε. Έτσι θα πούνε στο τέλος. Τέλος πάντων, εμείς βέβαια περιμέναμε κι εμείς. Περιμέναμε κάτι σήμερα από αυτή την απόφαση. Περιμέναμε λοιπόν να δούμε τουλάχιστον κάποια τιμωρία, ρε παιδιά. Κάποια τιμωρία. Κάποια τιμωρία. Σε αυτή την περιβόητη σπατάλη. Σε αυτή την περιβόητη κουτάλα. Κουτάλα, γιατί γι' αυτό πέσανε αυτοί απάνω. Τι νόμισαν πέσανε. Φτιάχνουν το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτοί.
Λοιπόν, να σας πω τώρα, ας το αφήσουμε αυτό, γιατί εντάξει, αυτά θα υπάρχουν μια ζωή. Να μου πείτε τώρα, εδώ οι αθάνατοι και τα βουτάνε, ματσό. Περνάνε λοιπόν, πάνε στις Σεϊχέλες, οι αθάνατοι, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Ωραία ζωή, είναι να είσαι αθάνατος, Λοιπόν, χλιδάτη ζωή, χλιδάτη, αφού τρέει πετροδόλαρα, ρωσικά χρήματα, αβέρτα, πάρτε κόσμο. Λοιπόν, δεν έδωσε το OK η αστυνομία της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν θα έχουν μετακίνηση. Φανταστείτε ρε παιδιά, σε μια πόλη και οι δύο ξένοι. Δεν έδωσε λοιπόν το OK η αστυνομία να βρεθούν την Κυριακή στο παιχνίδι Ηρακλής ΠΑΟΚ, να βρεθούν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Όχι, τελείως. Θα κάτσετε στα αυγά σας, τραβάτε λοιπόν να το δείτε από την τηλεόραση. Απαγόρευσε. Έχουν προϊστορία γιατί ναι. Αλλά βέβαια ο πρόεδρος του Ηρακλή ήθελε. Για εισιτήρια. Τώρα βέβαια για να σας πω κάτι, μία και αναφέρομαι στους φιλάθλους, οι Λιβαδιώτες λέει ελάτε Αγρινιώτες. Εμείς τα στέλνουμε. Όπως λες και εσύ για εισιτήρια, έτσι. Γιατί ξέρουν ότι θα κόψουν, 500-600 εισιτήρια. Εκεί. Λέτε, ελάτε, μήπως κουνουμίσουμε και εμείς κανένα φράγκο. Βάλουμε στο σιρτάρι μας κανένα φράγκο. Αλλά εντάξει, ποιος να πάει. Ποιος οργανωμένος υπάρχει. Και ποιος οργανωμένος να πάει. Τίποτα δεν υπάρχει. Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Όχι. Κανένα δεν ενδιαφέρεται, παιδιά. Δεν ενδιαφέρεται τίποτα. Και όχι μόνο αυτό. Έχω και δει κάτι άλλο διαφορετικό. Όταν ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας, ακόμα και οι κεντρικές καφιτερίες άδειες είναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ακόμα και στην τελεθέαση έχουν γυρίσει ο κόσμος στην πλάτη του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και βέβαια έρχομαι σε κάποιο άλλο θέμα, το οποίο ακούσαμε αυτό που λέει ο Κώστας προηγουμένως, τον πρόεδρο του Ηρακλή, να λέει ότι είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που αθωώθηκε ο Ηρακλής και αυτό το παιχνίδι τον πάω θα είναι με κόσμο, θα έχω τους οπαδούς μαζί μου. Αντίθετα όμως, σε κάποιο άλλο γήπεδο, λέει ο πρόεδρος ότι δεν τους θέλω τους οπαδούς μαζί μου. Και τους κλειδώνει την πόρτα σε κάποιο άλλο. Δεν τους θέλει. Έτσι, εντάξει. Τώρα ο πρόεδρος του Ηρακλή λέει, είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Θα έχω την Κυριακή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ τον κόσμο μαζί μου. Τους οπαδούς μου μαζί μου. Ευτυχισμένος. Ο άνθρωπος τρώει με δύο καμπούκες. Απ' τη χαρά του ρε. Δεν κοιμήθηκε απ' τη χαρά του. Και οι άλλοι τους δυο. Θα τους αναγνωρίζουν. Άντε γεια. Έτσι, για να βλέπουμε ένα γήπεδο άλλο. Άλλοι αυτοί. Τέλος πάντων. Αυτό όπως είναι ανάλογα το μυαλό που έχει ο κάθε πρόεδρος. Παιδί μου. Τι να πούμε εμείς. Πάντως έτσι σας το είπα. Μας λένε ελάτε όποιος θέλει, μεμονωμένα, άμα θέλετε και τα λοιπά, ελάτε όσοι Αγρινιώτες θέλετε. Δεν μας περάξουν, δεν μας βαρέσουν. Τέλος πάντων. Αυτά όσον αφορά τώρα για το φίλο. Τώρα να σας πω παιδιά ότι βοηθός του Ματζουράκη, λοιπόν, τον κλέψαμε, κάναμε μεταγραφή παιδιά, όχι έτσι, ήταν ελεύθερος, λοιπόν, κάπνιζε αρημανίους και τον πήραμε εμείς από κάποια καφετέρια, τον κλέψαμε, πήραμε λοιπόν τον Άκη τον Βάβαλη, Άκης Βάβαλης λέγεται, ο οποίος ήταν προπονητής στον Εθνικό Σερών, ακούστε τώρα, στον Εθνικό Σερών, γάμα εθνική έτσι, προπονητής ο Άκης Βάβαλης στον Εθνικό Σερών και πήγε ο Παναδολικός, μεταγραφή δεν έχουμε κάνει έτσι σε ποδοσφαιριστή, και πήγε ο Παναδολικός, τύπησε την πόρτα, ντακ την πόρτα, ναι ο κύριος Βάβαλης θέλουμε να έρθετε βοηθός του κυρίου Ματζουράκη. Πέταξε από τη χαρά του, πάει στο σύλλογο, λέει παιδιά τι θα γίνει εδώ, τώρα με θέλει ο Παναδολικός για βοηθό του Ματζουράκη. Και του λέει ο σύλλογος, ο Εθνικός Σερών, είναι τιμή σου και είναι τιμή μας που παίρνει τον προπονητή μας ο Παναδολικός. Στο καλό! Και από αύριο θα έχουμε λοιπόν βοηθό του κυρίου Ματζουράκη, τον Άκη τον Βάβαλη, προπονητή του Εθνικού Σερών. Και βέβαια να πούμε ότι στη θέση του ο Εθνικός Σερών πήρε τον Αλεξίου. Ξέρετε, θυμάστε έτσι, τον Αλεξίου εκεί. Ξανά πάει στα γήπεδα ο Αλεξίου λοιπόν. Εκεί που καθόταν λοιπόν ωραίος σε μια καφετέρια. Να προπονητής λοιπόν.
Είδε τι κάνει ο Παναθηναϊκό. Έδωσε δουλειά στο Αλεξίου τώρα. Πήραμε εμεί τον Βάβαλη, έδωσε δουλειά στο Αλεξίου. Πάμε να δείτε τώρα. Να ξέρετε ότι ο φίλο μα ο Βάβαλη έχει πτυχίο UEFA Α και πριν 3 χρόνια ήταν στο τιμόνι. Ήταν μάλλον βοηθός του Γρηγορίου στο Πανσεραϊκό. Θα τα πούμε έτσι, θα καταλάβετε. Καλά, εντάξει, βοηθό πήρατε. Γυμναστή πήρατε. Άρα πείτε, παιδί μου, όλοι οι προπονητές των K20, K17 γυμναστές είναι, εντάξει, κάνουν δουλειά τους και τα λοιπά. Έτσι κάνουν, είναι γυμναστές, είναι γυμναστές στο επάγγελμα. Κάνουν, βοηθάνε μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος. Δεν πειράζει, λοιπόν, μπορεί να το κάνει, μπορεί να κάνει και ο Ματζουράκης το γυμναστή. Και να πέφτει στο τέλος, λοιπόν. Τάβλα. Θα κάνει το γυμναστή. Μπορεί να τρέχει από κοντά και. Α, θα πάρουμε και γυμναστή. Πάντως που θα πάει, θα κλείσει λοιπόν το ρόστερ. Τώρα να σας πω κάτι. Να πω κάτι καλορίζικο. Εμείς τα είχαμε πει. Θυμάστε. Το είχαμε πει ότι έχουμε γάμο. Γάμο και τα λοιπά. Άρε το αγρίνιο. Όλο γάμο. Παντρεύει ποδοσφαιριστάς. Γεννάνε ποδοσφαιριστές εδώ. Βαφτίσια εδώ. Είναι η πόλη, ρε. Είναι η πόλη που το έχει. Είναι η πόλη. Θα πούμε λοιπόν. Με όλη την ειλικρίνειά μας, παιδιά, και με όλα αυτά, γιατί ο άνθρωπος έχει τόσα χρόνια στο Αγρίνιο και δεν έχει δείξει το παραμικρό. Καλός χαρακτήρας, καλός. Λοιπόν, καλορίζικος ο Γιώργος ο Κούσας, ο οποίος την Κυριακή, χθες δηλαδή, παντρεύτηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο. Λοιπόν, μπήκε στο κλαμπ των παντρεμένων με το χαλό, λοιπόν. Άντε και κοτσούβιλα τώρα, φίλε Κούσα, άντε να δούμε λοιπόν. Είπαμε, το Αγρίνιο γεννάει, παντρεύει, να είναι καλά λοιπόν αυτή η πόλη. Και τώρα πάμε στα υπόλοιπα να δούμε ότι μπαίνει ο Καμαρά, παιδιά, ακούστε τώρα, μπαίνει ο Καμαρά, ο Βέλγος όμως όχι. Ο Βέλγος όχι. Και να σας πω κάτι, ότι ο Βέλγος είναι σε αποθεραπεία, κάταγμα είχε στο πόδι, παιδιά, και δεν το λέγανε. Είχε κάταγμα και δεν το λέγανε. Και κάταγμα σοβαρό. Και όταν λέμε κάταγμα, εάν αυτό το κάταγμα πάρει υποτροπή, bye ποδόσφαιρο για τον Βέλγο. Εάν πάρει υποτροπή αυτό το κάταγμα, bye ποδόσφαιρο. Κάταγμα είχε και μας έλεγαν το τραυματίες, τι τραυματίες. Ναι, πες, ούτε έχει κάταγμα, ο άνθρωπος στο πόδι και τα λοιπά. Έτσι τι ανάγκη λοιπόν να μας πείτε, έρχεται, μπαίνει, βγαίνει και τα λοιπά, είναι ανάγκη. Πέστε λοιπόν ότι σε 3 μήνες θα μπει το παλικάρι πάλι μέσα. Άμα είναι τέτοιος τραυματισμός είναι σοβαρός. Και όταν λέει λοιπόν το ιατρικό τίμο ότι σε υποτροπή μένει εκτός ποδοσφαίρου, είναι σοβαρός. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Πάμε λοιπόν να δούμε, να έχουμε λοιπόν μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντανιέλ Μπατίστα, ο οποίος βέβαια, ξέρετε, άφησε το δικό του στίγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπατίστα και πάση Ελλάδος, όπως λέγαμε. Ο Μπατίστα, ο οποίος έγινε Έλληνας για να παίξει και με την εθνική Ελλάδος. Τον έχουμε λοιπόν μαζί μας. Καλησπέρα, Ντανιέλ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα μας, Ντανιέλ, όσον αφορά πώς είδες τα καμώματα της εθνικής φέτος. Να ανοίξουμε έτσι λίγο το θέμα και μετά να πάμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς την είδες την εθνική φέτος? Φέτος ή το παιχνίδι χθες? Γενικά, όπως καταλαβαίνεις εσύ, πάρτα όλα με την αρχή. Πάρτα όλα με την αρχή. Η εθνική έχει μια απότομα κάμψη, δηλαδή, της απόδοσης του, λόγω της αλλαγής που έγινε, λόγω της αλλαγής προπονητής, λόγω κάποια παιδιά που σταματήσανε, δεν μπορούσαν να βρουν η χημή μεταξύ τους και έπεσε η απόδοση. Εγώ πιστεύω στο ποδόσφαιρο είναι κάπως λογικό αυτό, γιατί δεν ταιριάξει, ναι, πρώτα απ' όλη το σύστημα που έπαιζε ο προπονητής σου, ναι, κατάλαβα. Ο προπονητής, ο Ρανιέρη που ήρθε. Από εκεί χάλασε, από εκεί χάλασε η σούπα, Ντανιέλ, από εκεί χάλασε. Ναι. Δεν μπορούσαν οι παίκτες να ανταπεξέλθουν στο τρόπος παιχνίδι που ήθελε αυτός να εφαρμόσει. Μπορεί και να μην ταιριάζει κατάλληλοι παίκτες, με το αποτέλεσμα να μην έχει αποτέλεσμα. Καταλαβαίνω, ναι. Αλλά βασικά όμως στην Ελλάδα θέλουν αποτέλεσμα.
αποτελέσματα από, από μία μέρα στην άλλη. Και ναι, γενικά έτσι δεν γίνεται όμως στο ποδοσφαίρα. Σε αυτό γίνονταν, δηλαδή ο Ρεχάγκελ είχε αποτελέσμα γιατί βρήκε ένα κορμό με δυνατούς παίκτες, νέα γενιά παίκτες και πολύ δυνατή. Βεβαίως αξίζει, γιατί οργάνωσε πολύ καλά την ομάδα σε άλλα τομέα της πειταρχίας κτλ. Την τακτική, της αμυντικής τακτικής. Ναι. Όπως έλεγα, ταιριάξε ο τρόπος παιχνίδι στην αμυντική τακτική και γρήγορες αντιπιτεύσεις. Το ίδιο εφάρμοσε και ο Σάντζης που ήξερε την Ευρωπή εδώ. Ο Ρανιέρη πήγε να παίξει παιχνίδι πρωτοβουλία, δηλαδή επίθεση και pressing μπροστά. Ναι. Και μάλλον δεν ανταποκρίθηκαν οι παίκτες ή δεν είχε κάπως η τύχη που είχε η άλλη, ξέρω εγώ, να το ευνοήσει λιγάκι, γιατί καταλαβαίνω, δεν μπορούσαν να κάποιες ευκαιρίες, δηλαδή μπορούσαν να σκοράνε κάποια παιχνίδια και χάσανε αρκετά παιχνίδια, το αποτέλεσμα να απομακρυνθεί η προκρίση και εκεί απομακρύνεται, ξέρω εγώ. Πάμε λίγο στο πρωτάθλημα. Είναι τόσο ανταγωνιστικό το δικό σας το φετινό πρωτάθλημα ή ακόμα και το περσινό? Το δικό σας ήταν πιο καλύτερο πρωτάθλημα και πού η διαφορά? Σαφώς καλύτερα, γιατί υπήρχε ανταγωνισμός και πολύ δυνατές ομάδες στην επαρχία. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το ανταγωνισμό, δηλαδή πρώτα απ' όλα έπεσε πολύ η ΑΕΚ, λόγος που ξέρουμε όλοι οικονομικά. Στην Καμεθνίκη με το ο Παναθηναϊκός οικονομικά έπεσε πολύ και δεν είχε τους και μπορούσε να κοντράρει πολύ τον Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ, παράδειγμα που πιστεύω ότι θα μπορούσε λόγω οικονομικής φύσης των ερχόμων του Σαββίδης που λένε ότι είναι δυνατός οικονομικό, θα μπορούσε να κοντράρει τον Ολυμπιακό, ήταν χειρότερο από τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Εφέτωσε λίγο πιο Δανιέλ, να σε ρωτήσω κάτι, έτσι κατά τη γνώμη σου, γιατί άδειασαν τα γήπεδα από κόσμο, τι φταίει πάνω σε αυτό το θέμα? Γιατί αρχίσα? Αδειάσανε τα γήπεδα, πιστεύω ότι είναι η αξιοπιστία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ότι ακούνε πολύ για τα παιχνίδια, όταν μπήκε το στοίχημα στη μέση, ακούνε πολλά, λένε στη μέση, δεν ξέρω τώρα πόσο μπορεί να αποδειχθεί αυτό. Έτσι και λέω, έχουν βγει πολλά προβλήματα, εισαγγελέες που πιάσανε πολλά καταλαβαίνω, πολλά, στοιχήματα. Κάτι σαν να λέει ο κόσμος κοροϊδεύουν, ξέρω εγώ. Και δεύτερο είναι το θέαμα. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα, το λίγο ποδόσφαιρο είναι πολύ αποβαθμισμένο. Οι ομάδες παίζουν όλοι αμυντικά, γκολ δεν βλέπεις. Καταλαβαίνω. Πολύ λίγα γκολ, άμυνα. Δεν παίζουν ένα ποδόσφαιρο πρωτοβουλία, δηλαδή παίζω ποδοσφαίρο και προσπαθώ να νικήσω. Καταλαβαίνω. Συνήθως οι ομάδες παίζουν το 0 πίσω και ό,τι βγει μπροστά. Έτσι δεν μπορείς να βλέπεις και ποδοσφαίρο. Και φέτος παράδειγμα είδε ένα παιχνίδι Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος έπαιζε στην έδρα του. Το Ατρόμητος ήταν μισό γήπεδο και περίμενε τον ΠΑΟΚ να το κάνει επίθεση. Μήπως κάνει μια αντεπίθεση να πάει για γκολ. Πώς να βλέπεις μπάλα μετά? Καταλαβαίνω. Οι ομάδες που προσπαθούν να παίζουν ποδοσφαίρο, αν οι δύο ομάδες που προσπαθούν να δουν ποδοσφαίρο, θα δεις λίγο ποδοσφαίρο. Αλλιώς δεν μπορείς να δεις ποδοσφαίρο. Η ποιότητα είναι χαμηλών ποιότητα παικτών που έρχονται παραδείγμα στην Ελλάδα. Χαμηλή ποιότητα. Και τα λεφτά είναι πιο πλούσια ομάδα, έχει καλύτερες συνθήκες δουλειά, φέρνει καλύτερους παίκτες
Καταλαβαίνω, ναι. Έπαιρνε πιο καλά τα πράγματα με το ερχόμενο της ΑΕΚ, που η ΑΕΚ οργανώθηκε πάρα πολύ δυνατά. Πιστεύοντας ότι μπορεί να κοντράρει λίγο τον Ολυμπιακός μαζί με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου για την Κυριακή, ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου για αυτή την αγωνιστική Ολυμπιακός ΑΕΚ. Τι γίνεται, πώς τη βλέπεις? Ένα ντέρμπι δυνατό, ξέρω εγώ. Η ΑΕΚ, ο ερχόμενος ΑΕΚ δεν φαίνεται ενθουσιασμός, οι παίκτες να αποδείξουν ότι αξίζουν. Ο Ολυμπιακός με καινούργια ομάδα φαίνεται ότι έχει κάποιους παίκτες και με τη νίκη που έκανε μέσα στην αντίκνευση πολύ, πολύ δυνατό σαν ομάδα. Ένα ντέρμπι ενδιαφέρον, δύσκολο για το... Όλα ανοιχτά δηλαδή. Όλα ανοιχτά γιατί είναι ντέρμπι. Καταλαβαίνω. Ο Ολυμπιακός γιατί παίζει στην έδρα του. Από εκεί και πέρα ποδόσφαιρο είναι, όλα μπορεί να συμβεί. Μία κρίση πιο κοντά. Θα φτιάξει τελικά γήπεδο η ΑΕΚ? Πώς το βλέπεις? Θα φτιάξει τελικά γήπεδο η ΑΕΚ? Πώς το βλέπεις, που είσαι πιο κοντά εσύ? Βασικά δεν ξέρω εγώ που βρίσκεται αυτό το θέμα. Το βλέπω λίγο καθυστερεί πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Καταλαβαίνω. Μεν να γίνει το γήπεδο, πιστεύω ότι έχει πολλά εμπόδια. Ελπίζω ότι θα το καταφέρει. Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό. Πώς και δεν ασχολήθηκες τόσο πολύ ενεργά με το ποδόσφαιρο σαν προπονητής και τα λοιπά, να σε ακούσουμε, να σε δούμε σε ομάδες και τα λοιπά? Πώς και δεν ασχολήθηκες τόσο ενεργά? Ασχολήθηκα σε ομάδες γαμεθνική, μέχρι γαμεθνική, ξέρω εγώ, κάθε 20 τσάικ, τέτοιες ομάδες, αλλά... Βασικά δεν έχει και πολύ δημόσια σχέση όπως βλέπω. Εγώ δεν έχω, πρέπει να έχεις κάποιος μάνατζερ να σε σπρώχνει, πρέπει να είμαι μέσα στο σύστημα όπως λένε. Α, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Να είσαι μέσα στο σύστημα, γιατί όπως βλέπεις ότι οι Ελλάδοι προπονητές ανακυκλώνονται. Φεύγουν από εδώ αποτυχημένοι από μια ομάδα, πάω στην άλλη ομάδα. Αποτυχημένοι εδώ, πάω στην άλλη ομάδα. Δεν μου δόθηκε καμία ευκαιρία, γιατί εγώ είμαι μόνος μου, δεν έχω μάνατζερ. Μάλιστα. Λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου ευχηθώ καλή νύχτα και ό,τι το καλύτερο για το πρόσωπό σου. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή νύχτα. Αυτά λοιπόν ακούσαμε τον Ντανιέλ Μπατίστα, έτσι, έναν παίχτη ο οποίος βέβαια φόρησε και το σήμα το... Το εθνόσημο, έτσι, φόρησε το εθνόσημο, έγινε Έλληνας και τα λοιπά. Το θέλει στο παλικάρι να παίξει λοιπόν με την εθνική. Α, λοιπόν, ακούσετε, έτσι, δεν μπορείς τώρα λέει να γίνεις προπονητής, άμα δεν έχεις μάνατζερ και να έχει αυτό, δεν μπορεί να γίνει. Έτσι είναι αυτά. Πώς το λέμε εμείς, σμπρώχνοντας πάει λοιπόν ο άλλος μπροστά. Λοιπόν, φανταστείτε ρε παιδιά, ακούστε τώρα, φανταστείτε να καθόμασταν λοιπόν, να βλέπαμε το παιχνίδι του Πανατολικός Ολυμπιακός, να καθόμασταν λοιπόν στην εξέδρα και να βλέπαμε μπροστά μας, μπροστά από τον πάγκο των προπονητών, να περνάει ένα τρένο. Φανταστείτε να περνάει το τρένο του Βερελί μπροστά από, μπροστά από τους πάγκους. Για να δείτε λοιπόν πώς είναι τα γήπεδα. Μπροστά από τους πάγκους, το τρένο του Βερελί να χειροκροτάμε, να γίνεται χαμός. Για να... Το είδατε? Αυτό είναι. Το είδατε? Αυτό είναι, σας είπα. Μα καθόμαστε λοιπόν ωραία, απερνάει λοιπόν το τρένο του Βερελί. Να σας πω και κάτι. Αυτά τώρα είναι μέσα στο... Δηλαδή μπορεί να μας κυνηγεί, αν παραδείγματος χάρη λέμε τώρα, αν το κυνηγήσει ο Κοντονής αυτό, γιατί καπνογόνα είδαμε εδώ, Χαμός τι γίνεται. Λοιπόν, καρβουλιάρης. Λοιπόν, θα έχει τιμωρία του γήπεδο. Καπνογόνα και τα λοιπά. Έτσι είναι ρε παιδιά. Λοιπόν, είχαμε φιλικό ξεμούδιασμα για τον Πανατολικό, 3-1. Φάγατε και γκολ και από τους μικρούς, έτσι. 3-1 λοιπόν. Άλλη φορά τους κερδίζατε με 5-0 κατά το καλοκαίρι, τώρα 3-1. Έτσι, τα ρήφα, πάει τα ρήφα το 5. 3-1 λοιπόν τους μικρούς, ξεμούδιασμα. Να δει και ο φίλος μας ο νέος ο προπονητής πώς υπάρχει, πώς πάει η ομάδα. Και να σας πω και κάτι, ότι ακούστε τώρα,
Ο Φαραώ έπαιξε. Ο Φαραώ έπαιξε με την Εθνική Αιγύπτου. Έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο με το 22 στην πλάτη, έπαιξε και ειδικά τα πήγε και πάρα πολύ καλά. Και δείχνει ότι ο προπονητής του τον υπολογίζει ακόμα και για εντεκάδα παιδιά της Εθνικής. Φιλικό ήταν αυτό, το κερδίσανε 3-0, έπαιξε μισό, αλλά τον υπολογίζει, θα έδειξε ότι είναι ευχαριστημένος ο προπονητής από την απόδοση του Φαραώ. Είδα τι καλή ρε παιδιά ο Παναδολικός. Ανοίγει ρε παιδιά, ανοίγει ίσο, ανοίγει τις πόρτες του ποδοσφαιριστών, ανοίγει το μέλλον των ποδοσφαιριστών ο Παναδολικός. Για όλους, με χεραναίους λοιπόν και τα λοιπά, ανοίγει το μέλλον. Και ανάλογα το πώς χρησιμοποιεί ο Παναδολικός τους με χεραναίους, πάει και στην Εθνική. Δεν χρησιμοποιεί το μεγάλο, δεν πάει στην Εθνική. Χρησιμοποιεί το μικρό, πάει στην Εθνική. Α, τώρα πήγε ο φίλος μας. Α, δείτε λοιπόν πώς, α, δείτε τι ωραία είναι. Και να σας πω και κάτι, ότι το παιχνίδι την Κυριακή είναι 6 και 4. Μην σας πάρω ύπνος και πείτε, α, είναι 6 και 4 με τη Λιβαδιά, αν θέλετε να το δείτε έτσι, αν θέλετε. Το Νόβα 2 είναι την Κυριακή και βέβαια με τη Λιβαδιά που δεν έχουμε και καλό, έτσι, δεν έχουμε και το καλύτερο ιστορικό έτσι με αυτούς. Οπότε πάμε, λοιπόν, πέρυσι καταφέραμε και πήραμε ένα 0-0 με το Χάβο, έτσι, με τα χίλια ζόρια. Και βέβαια εκεί θα μπορούσαμε να πάρουμε και το διπλό εάν ο Βηγιαφάνης δεν έχανε εκείνη την περιβόητη ευκαιρία προς το τέλος, αλλά να πούμε και τη διπλή απόκρουση την οποία έκανε ο Σιφάκης, θυμάστε, θα τα πούμε την Τετάρτη, θα το δείτε το παιχνίδι σε στιγμιότυπα, διπλή απόκρουση ο Σιφάκης κράτησε το 0 λοιπόν για τη Λιβαδιά, μπορούσε να πάρουμε το διπλό. Αλλά αν πάμε και πιο πίσω, πάμε στον Κάπαξη, πάμε λοιπόν με το ζόρι να χάσουμε και τα λοιπά. Να μην πάμε και στην εποχή λοιπόν που πήγαμε και χάσαμε και την άνοδο στην αλφα-εθνική κατηγορία με τον Καλαϊτζίδη προπονητή, να μην πάμε και τότε με τα αθλήματα, με τα δυστυχήματα κτλ. Τέλος πάντων, αυτά όσον αφορά τώρα. Σήμερα πάντως να ξέρετε ότι όπως θα διαβάσουμε, εμείς τα διαβάζουμε αυτά. Λοιπόν, ο προπονητής του Πανατολικού τσέκαρε, λέει, τσέκαρε τους παίχτες του Πανατολικού, του τσέκαρε. Τι είναι οι παίχτες του Πανατολικού? Μπαλέτες με εμπορεύματα είναι και του τσεκάρει. Τι είναι, του τσεκάρει, τσεκάρισε λέει τους παίχτες. Εντάξει. Αφού του τσεκάρει, εντάξει, εμείς τι να πούμε. Ό,τι πει ο Δήμαρχος. Λοιπόν, αυτά. Αυτά και με αυτά, ακούστε τώρα, τελειώσαμε και με Πανατολικό. Ας το αφήσουμε λοιπόν να προετοιμαστεί όσο μπορεί καλύτερα. Να φέρει κανένα αποτέλεσμα να σβήσουμε τις πεντάρες. Καλά, τέλος πάντων, δεν σβήνονται οι πεντάρες, αλλά τέλος πάντων. Να φέρουμε κανένα αποτέλεσμα να γυρίσει δηλαδή ο τροχός που λέμε. Να γυρίσει δηλαδή το κλίμα, ρε παιδιά, να γυρίσει αλλιώς. Ας πάρουμε και χ, δεν πειράζει. Και χ, εσείς το λέτε διπλό. Α, εντάξει, εγώ το λέω χ. Και μια ισοπαλία εμένα θα με βόλευε. Εσείς πάρτε το διπλό. Γιατί βουίζει. Βουίζει, δεν ξέρω πού πηγάζει, το είπα και προχθές αυτό το πράγμα. Βουίζει το Αγρίνιο για διπλό. Θα πάρουμε διπλό στην Λιβαδιά, Και οι Λιβαδιώτες λέει, α, τον έχουμε γάτα τον Πανατολικό. Εκείνοι λένε τα δικά τους, εμείς λέμε τα δικά τους. Θα δούμε λοιπόν. Δεν έμεινε και πολλές, πέντε μέρες έμεινε, θα δούμε λοιπόν. Εσείς πάρτε το διπλό, εγώ θα πάρω την ισοπαλία και από εκεί και πέρα θα είναι έκπληξη ότι είναι. Θα είναι έκπληξη. Θα το δούμε. Πάμε σε διάλειμμα τώρα. Πριν περάσει τώρα. Πάμε σε ένα διάλειμματάκι. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε εκατοντάδες περιστατικά από ατυχήματα σε κρίσταλα αυτοκινήτων. Όσοι το έψαξαν, ήρθαν σε εμάς. Στην Glass Drive είμαστε κορυφαίοι στην επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων αυτοκινήτου. Πιστοποιούμε τη γνησιότητα των κρυστάλλων μας και προσφέρουμε εγγύηση εργασίας εφόρου ζωής. Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρίσταλα αυτοκινήτων. Υποδήματα Ζάγκας. Ποιότητα κατασκευής. Σε ανδρικά, γυναικεία, εφηβικά παπούτσια. Στη Στοά Παπαγιάννη 5 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 55 09 90. Υποδήματα Ζάγκας. Οικονομία στη τσέπη σας και άνεση στα πόδια σας. Από το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές.
ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες γραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά, αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι, επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 50. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε Β' Εθνική κατηγορία. Πάμε Β' Εθνική. Πάμε λοιπόν, πάμε. Άντε πάμε. Λοιπόν, να δούμε τώρα, γιατί μην τα ξεχνάμε αυτά, έτσι. Καμιά φορά μην ξεχνάμε το παρελθόν μας, είναι κρίμα. Λοιπόν, να θυμόμαστε ότι ήμασταν λοιπόν τόσα χρόνια στη Β' Εθνική κατηγορία. Παλεύαμε, τρώγαμε χαστούκια. Υπήρχαν και πιο ωραίες μέρες. Υπήρχε γεμάτο το γήπεδο. Β' Εθνική, παιδιά, υπήρχε γεμάτο το γήπεδο. Καμιά αγωνιστική δεν ήταν άδειο το γήπεδο. Καμιά! Και με την τελευταία να παίζαμε, χαμός γινόταν. Τώρα παίζουμε αλφαδική και είναι άδειο. Άδειο το γήπεδο. Θα μου πεις, έτσι το θέλουν ορισμένοι. Έτσι το θέλουν, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στη Β' Εθνική να δούμε τώρα. Είχαμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Εδώ να δείτε τώρα. Β' Εθνική έχει όλες τις μέρες. Αναλώσιμες. Είναι τα μαγαζιά ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή και τα λοιπά. Δεν τους πιάνει τίποτα. Βόλος Χανιά 1-0, πρώτη νίκη για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Σέρες Αγροτικός 1-2. Έγιο Λάρισα 0-1. Ο Κούγιες πάει φορτσάτος, παιδιά. Ο Κούγιες πάει φορτσάτος. Πάει φορτσάτος ο Κούγιες, ολοταχώς λοιπόν. 0-1. Και έχουμε Ελευσίνα Κέρκυρα 1-3. Ακούστε τώρα, το απόλυτο η Κέρκυρα. Θα μου πείτε, εντάξει, τις πολλές αγωνιστικές που παίξαμε. Αλλά δεν έχει σημασία, το απόλυτο η Κέρκυρα. Λοιπόν, έχει 6 βαθμούς σε 2 παιχνίδια. Καρδίτσα Παναχαϊκή 1-0. Εδώ ήταν πραγματικά, έπαθε μια ψυχρολοσία η ομάδα της Παναχαϊκής. Στο 93 δέχτηκε τον γκολ, παιδιά. Ξέρετε πώς πονάει αυτό. Πονάει στο 93 λοιπόν. Είχαμε Τρίκαλα Καλλιθέα το 2-0. Εργοτέλης Λαμία 1-1. Πού πας ρε Εργοτέλη, θέλεις λοιπόν σώγει καλά να ανεβείς και τα λοιπά. Αυτά που βλέπετε εσείς βέβαια είναι τα στιγμιότυπα της Κέρκυρας, έτσι. Μέσα της Κέρκυρας που βέβαια άλωσε την Ελευσίνα, έτσι θα πούμε. Και έχουμε και Ζάκυνθος Κισαμιακός 0-0. Και παιδιά, ακούστε τώρα και μια έκπληξη απογευματινή που έγινε το απόγευμα. Απόλλων Αχαρναϊκός 0-1. Απόλλων Αχαρναϊκός 0-1. Ένας Απόλλωνας που βέβαια είχε βάλει πλώρη για να την κατηγορία, τη μεγάλη κατηγορία. Αλλά βλέπουμε εδώ τώρα, όταν λέμε 0-1 από τον Αχαρναϊκό μέσα στο γήπεδο, θα μου πείτε Αθηναϊκό ντέρμπι είναι αυτό, έτσι τα ονομάζουν αυτοί, Αθηναϊκό ντέρμπι. Το γκολ βέβαια ο Νεμά και πανηγυρίζει ο Αχαρναϊκός για το μεγάλο διπλό το οποίο έκανε βέβαια μέσα στο γήπεδο του Απόλλωνα. Πανηγυρίζει. Στιγμιότυπα εξακολουθείτε να βλέπετε βέβαια. Εμείς καθώς θα τα βλέπετε αυτά, θα πάμε και στην Γάμα Εθνική, τα περισσότερα, έτσι, τα κυριότερα παιχνίδια. Είναι Καβάλα Άρης 1-2, Λαγκαδάς Δράμα 1-2, κέρδισε η Δράμα λοιπόν μέσα στο Λαγκαδά. Νίκη Βόλου Πιερικός 2-1, Χαλκίδα Παναρκαδικός 0-3, Ερμιονίδα Βίζας Μεγάρων 0-1, Λουτράκι Καλαμάτα 0-0, Όφι ρε παιδιά, κέρδισε ο Όφι, επιτέλους. Ψάχνει ακόμα να κάνει μεταγραφές ο Όφι. Ήδη απόψε λοιπόν βρίσκεται ένας παίχτης πρώην του Όφι στην Κρήτη για να υπογράψει συμβόλαιο και τα λοιπά. Αν θα υπογράψει, εδώ είμαστε την Τετάρτη, θα το δούμε. Όφι λοιπόν κέρδισε την Κηφισιά 1-0.
Πώς τα κατάφερες, Ρόφη. Πώς τα κατάφερες έτσι, μπορεί, να κερδίσεις την Κηφισιά 1-0. Τα κατάφερες. 1-0 και εθνικός ατρόμητος, άλλο γειτονικό ντέρμπι στη γάμα δική κατηγορία. Θυμάστε, ατρόμητος, παιδιά. Λοιπόν, ατρόμητος, παλεύαμε. Παλεύουμε το εθνικό. Πηγαίναμε λοιπόν στον Πειραιά. Έρχονταν ο εθνικός εδώ, μας έπαινε κάτι διπλά με τον Γρηγορίου. Εδώ μέσα ο εθνικός. Παλαβώσαμε το εθνικό. Πάπα, χαμός. Τρόμητος Πειραιός αυτός, έτσι, όχι τρόμητος Αθηνών. Λοιπόν, 3-0 λοιπόν κέρδισε ο εθνικός και βέβαια εντάξει. Και ακούστε τώρα. Ακούστε τι έγραψε φίλος, ακούστε διαιτητής στο φίλο αγώνα. Τι έγραψε ρε παιδιά. Έδειξε κόκκινη κάρτα και έγραψε λέει ότι την ώρα που έδειξε κόκκινη κάρτα λέει στον ποδοσφαιριστή μου είπε ότι είμαι χέστης λέει και τον έγραψε στο φύλλο αγώνος. Τον έγραψε λοιπόν. Διαιτητής βέβαια που έχει αγριώτικες, καλατζής λέγεται, έχει αγριώτικες ρίζες. Λοιπόν έπαιζε παιχνίδι λοιπόν της γάμα εθνικής κατηγορίας και τον είπε λέει, είπε λέει ο ποδοσφαιριστής ότι είμαι χέστης. Τον έγραψε στο φύλλο αγώνος και καταλαβαίνετε ότι μόλις θα πάει αυτό το φύλλο αγώνος να πάει, 3-4 αγωνιστικές ο παίχτης λοιπόν την έχει στο σιρτάρι του. Αυτά και με αυτά λοιπόν με τις κατηγορίες τις επαγγελματικές, πάμε λοιπόν και στο ερασιτεχνικό. Είχαμε λοιπόν το Σαββατοκύριακο παιχνίδια λοιπόν και στο τοπικό στην Α κατηγορία. Είχαμε λοιπόν Όμηρος Δοκίμη 1-0, 24 γκολ παιδιά, μάλλον συγγνώμη 26 γκολ, Αχα, καλή συγκομιδή. Λοιπόν, από γκολ, ανοιχτά. Βέβαια, το σήκωσε λίγο το θέρμο μαζί με τη φλόγα αυτό το αποτέλεσμα των πολλών τερμάτων. Όμηρος λοιπόν Δοκίμη 1-0. Άιμα Φίλοχος 1-1. Αναγέννηση Θέρμου Μετιά 0-0. Ναύπακτος Δόξα 5-0. Που βλέπετε βέβαια και τα στιγμιότυπα. 5-1, συγγνώμη, ναι, βλέπετε και τα στιγμιότυπα. Έχουμε Αντίριο Άγιος Θωμάς, βοηθιά μας λοιπόν, 4-1. Αγγελόκαστρο Καλύβια 1-2, Θέρμο Χάλκια 4-0 και Φλόγα Ευηνοχώρη 5-1. 26 γκολάκια παιδιά, 26 γκολάκια. Βέβαια στην πρώτη θέση είναι ο Όμηρος με 15, έχει το απόλυτο, 13 βαθμούς είναι η Ναύπακτος, 12 είναι το Θέρμο, Θέρμιος Απόλλων, 11 βαθμούς είναι η Φλόγα, 9 βαθμούς το Αντίριο, 8 βαθμούς μοιράζεται ο Αμφίλοχος μαζί με την ΑΕΜ Μεσολογγίου, 7 βαθμούς είναι η Μυρτιά, 6 βαθμούς είναι η Χάλκια με τον Άγιο Θωμά, η Αναγέννηση Θέρμου με 5, όσους βέβαια και τα Καλύβια, το Δοκίμι με 3 βαθμούς που εδώ το Δοκίμι δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη ρε παιδιά. Τι έγινε ξαφνικά, πέρυσι τα πήγαινε πάρα πολύ καλά, θα μου πείτε έχει, φύγανε πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές για Φαντάρι κτλ. Και βέβαια εδώ βλέπετε το Θέρμιο Απόλλο με τη Χάλκια, το μεγάλο σκορ και αυτό. Αγγελόκαστρο λοιπόν με 3, το Ευηνοχώρι με 1 και η Δόξα που ήδη έχει και μείον 1 βαθμό ακόμα. Μείον. Να πω παιδιά ότι η χειρότερη άμυνα είναι το Ευηνοχώρι με 20 γκολ, η χειρότερη επίθεση είναι η Δόξα με 2 γκολ και βέβαια να πάμε και στα καλά, έτσι, η καλύτερη άμυνα είναι του Ομήρου που έχει δεχτεί μόλις 1 γκολ, μόλις 1 γκολ παιδιά. Ο Όμηρος δέχτηκε μόλις 1 γκολ. Ενώ η καλύτερη επίθεση είναι η Ναύπακτος με 14 γκολ. Αυτά λοιπόν είναι στατιστικά από το τοπικό πρωτάθλημα της αλφαριστικής κατηγορίας. Έτσι, να τα λέμε όπως είναι. Εντάξει, τώρα τι να πούμε κι εμείς. Αυτά είναι τώρα τα. Και βέβαια να πούμε και να πάμε και στην πόλη μας, να δούμε λοιπόν και τις ομάδες που παίζουν από την πόλη μας στην β' κατηγορία του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος. Τα Όχθια κέρδισαν τις Ελπίδες με 1-0. Ο ΠΑΟ Αγρινίου το Πανετόλιο ήρθε στο ισόπαλο αποτέλεσμα 0-0. Όπως βέβαια 0-0 ήρθε και η ΑΕΚ με την Παραβόλα. 3-1 κέρδισε η Καμαρούλα τη Δάφνη. 0-2 η Ποταμούλα στη Σκουτερά. Πω, ντέρμπι, πάρε, ντέρμπι. Λοιπόν, Παπαδάτες ο άλλος όμιλος αυτά. Γιατί λέμε για το μακρινιακό πρωτάθλημα. Εδώ έχουμε μακρινιακό πρωτάθλημα. Ακούστε τώρα όλες αυτές τις ομάδες της Μακρινίας. Παπαδάτες Κεφαλόβρισο 4-0. Λευγαράκι Λιγιά 1-4. Άρης Ετωλικού Ματαράγκα 0-1. Σπουδαίο διπλό για τη Ματαράγκα. Και Παναγιά Γραμματικού 1-1. Αυτό είναι το μακρινιακό πρωτάθλημα. Λοιπόν, τέσσερις ομάδες από τη Μακρινία. Λοιπόν, εδώ, στον τρίτο όμιλο. Και ακούσατε βέβαια και τα υπόλοιπα. Και να πάμε και λίγο στον ΑΟ. Να πάμε λοιπόν και στον ΑΟ. Δεν τα κατάφερε ο ΑΟ στη δεύτερη αγωνιστική.
ήταν και με μεγάλο σκορ, έτσι, μεγάλη διαφορά, 81-62 παιδιά, με στη Λάρισα 81-62. Ο Μπαρούχας λοιπόν με 11 πόντους, ο Γεωργούλας με 9, 9 πόντους λοιπόν πέτυχε και ο Μπερινής και ο Μίτσου με 8 πόντους. Αυτή ήταν βέβαια η δεύτερη αγωνιστική, αντίθετα βέβαια με τον Έολο Αστακού, ο οποίος πήρε και διπλό εκτός έδρας, παιδιά. Πήρε και διπλό εκτός έδρας ο Έολος και δείχνει θα τρελαθεί ο πρόεδρος. Εκεί ο πρόεδρος θα τρελαθεί στον Αστακό. Αλλά έρχεσαι ομάδα, λέει, πραγματικά πάμε ολοταχώς για άλλη κατηγορία και αν τυχόν και πάρουμε κατηγορία, θα φτιάξει, λέει, γήπεδα, θα φέρει, λέει, επαγγελματίες, μεγάλους μπασκεμπολίστες, θα γίνει χαμός, λέει, θα γίνει χαμός. Πάμε να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα στην Β' Εθνική στο μπάσκετ. Άργος Οριστικό Πιερικός 78-73, Στρατώνη Έολος 65-86, Λάρισα ΑΟ Αγρινίου 81-62, έχουμε Καστοριά ΕΑΚ Θεσσαλονίκης 72-65, Νέα Ιωνία Ερμής 53-61, Πολύγυρο Ευκαρπία 76-59 και Τιτάνες Ανατολία 65-83. Αυτά λοιπόν ήταν τα αποτελέσματα της όλης της Β' Εθνικής κατηγορίας στον όμιλο που ανήκει η ομάδα του ΑΟ Αγρινίου. Και βέβαια την επόμενη αγωνιστική ο ΑΟ παίζει με την Καστοριά εδώ μέσα στο ΕΑΚ και βέβαια ο Έολος και αυτός παίζει με τη Λάρισα που έπαιζε ο ΑΟ στο χθεσινό παιχνίδι. Αυτά τώρα να σας πω παιδιά ότι στην Κέρκυρα, στην Κέρκυρα να ξέρετε ότι λιβανίζουνε τον Τσιόλι για τις καλές μεταγραφές τις οποίες έκανε, τον λιβανίζουνε και τον έχουν στα ότι είναι ο προπονητής ο οποίος αναγέννησε την Κέρκυρα μετά το πέσιμο στη Β' Εθνική κατηγορία. Έκανε, λέει, τρομερές μεταγραφές. Όλες οι μεταγραφές πιάσανε τόπο. Αντίθετα που λέει τώρα ο φίλος μας εκεί, έτσι ότι του Πανατολικού, λέει, ήταν λίγο άσκοπες. Λέει ο Αλέφαντος, ήταν λίγο άσκοπες και δεν το πληρώσουν. Αυτά εμείς δεν τα πιστεύουμε, έτσι. Εδώ όμως στην Κέρκυρα λιβανίζουν και ειδικά αυτή η μεταγραφή του Ντουαλά, λένε, βγάζει μάτια. Βγάζει μάτια. Πού τους βρήκε, λέει, ο Τσιόλης. Το λιβανίζουν, προσεύχονται. Κάνουν μετάνοιες γι' αυτόν στην Κέρκυρα, για τον Τσιόλη. Εδώ κάπου τελειώσαμε. Να σας πω ότι την άλλη Δευτέρα η εκπομπή μεταφέρεται και στον κόσμο FM, παιδιά, ραδιοφωνικά. Δευτέρα και Παρασκευή στις 1 η ώρα το μεσημέρι θα πάμε και ραδιοφωνικά. Τι ακούμε τώρα? Θα μας ακούτε λοιπόν, μας βαρεθείτε στο τέλος να μας ακούτε. Θα μας ακούτε και ραδιοφωνικά. Δευτέρα, Παρασκευή από τον κόσμο FM, ραδιοφωνικά μια εκπομπή μεταφέρεται του Μπάχαλου και εκεί. Κώστα, τελειώσαμε. Ναι. Με αυτά δεν έχουμε άλλα, παιδιά. Θα το κλείσουμε το μαγαζάκι μας, θα το ανοίξουμε πάλι την Τετάρτη. Πάνω ο Ξανθόπουλος, Κώστας Τσιρόνης και ο Δημητράκης εκεί. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Και θα λέμε και πάλι την Τετάρτη με ό,τι νεότερα υπάρχουν, ειδικά από το αθλητικό τομέα.